ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να πάρει εκείνου που πήγαν μαζικά στον κύριο Τσίπρα. Σήμερα η τουριστική περίοδο έληξε. Άιντε καμιά εβδομάδα ακόμη να κάνουν. Μέχρι του χρόνου προλαβαίνουμε να κάνουμε το δοκιμάσιο. Να πάνε στη θάλασσα κάποιοι. Ελπίζω του χρόνου. Λεπτό, εφόσον λεπτό. Κάνουμε τη διαδικασία όλοι αυτοί, μπήκαν οι μπουλντόζες εκεί, να μην δούμε σε άλλο σημείο άλλες καινούργιες ομπρέλες στο ίδιο σημείο, έτσι. Αυτό εννοώ. Γιατί αν το κάνουμε τώρα, Ηλία, να περίοδο, σε παρακαλέσω κάτι και να σου ζητήσω μια χάρη και από σένα και από τους οικονολήπτες μας. Για να κάνει μια στροφή η κάμερα, γιατί νομίζω ότι πριν κοιτούσαμε από την άλλη μεριά. Ακριβώς. Βλέπαμε την. Εντάξει, είναι λίγο. Το εντάξει. Είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο να γυρίσουμε 360 μοίρες αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα δούμε αν θα μπορέσουμε να το επιχειρήσουμε. Όσο μπορέσουμε, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα τώρα. Για την εντάξει. Ναι. Εντάξει, απλώς επειδή. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει το παίρνω πάνω κεντρική, μου. Δεν φταίνε κεντρική. Οι συνάδελφοι που καταλαβαίνουμε ότι είστε στο. Εντάξει, Κώστα, εντάξει, είσαι ρεπόρτερ, ξέρεις. Ναι, καταλαβαίνω. Η βασική κατασκευή είναι αυτή που. Μπράβο, Ηλία μου. Τώρα το βλέπουμε ακριβώς όπως πρέπει. Και εντάξει, και εδώ που βρισκόμαστε εμείς είναι μια κατασκευή με πέτρες, τσιμέντο και άμμος. Και αυτή θα κατεδαφιστεί, αλλά είναι και κάποιες κατασκευές σιδερένιες μέσα στη θάλασσα. Τώρα δεν ξέρω αν βλέπετε και τους λουόμενους από τι μεταφέρθηκαν οι άνθρωποι από την άλλη μεριά. Βλέπουμε, φυσικά βλέπουμε. Ναι, να σας πω βέβαια, να σας πω ότι το επιχείρημα των ανθρώπων του ξενοδοχείου που λειτουργεί το μπαρ, το παραλιακό, ήταν ότι δώστε μας λίγο χρόνο να τελειώσει κάποιες μέρες να φύγουν οι πελάτες, γιατί ουσιαστικά. Οι πελάτες του ξενοδοχείου και οι πελάτες του ξενοδοχείου έρχονται στο συγκεκριμένο. Μόνο αυτό που μας είπες εσύ, στο συγκεκριμένο μπαρ. Ηλία μου, στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι το πρώτο χαρτί για μπουλντόζα έφτασε στο συγκεκριμένο χώρο, δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος ιδιοκτήτης, το 1997. Το 1997. Το 2000 και μετά το 2000. Να θυμίσουμε ότι ζούμε στο 2018. Να θυμίσουμε ότι ζούμε στο 2018. Από το 97 έπρεπε να αρχίσουν οι διαδικασίες. Ηλία, σε ευχαριστούμε θερμότατα για το ρεπορτάζ και εσένα και το συνεργείο.